Μένει να φανεί στην πράξη από αύριο και ο Αντώνης Ατζολέτος που βρίσκεται στην Κουμουνδούρου θα μας πει ποια είναι η εκτίμηση για το πώς θα μπορέσουν να συμβιώσουν ο ένας ή η μία στη θέση του αρχηγού, ο άλλος στη θέση του δεύτερου ή της δεύτερης στο κόμμα, τη στιγμή κατά την οποία έχουν ανταλλάξει και οι ίδιοι αλλά και τα στελέχη γύρω από αυτούς τόσο φαρμακερά βέλη, Αντώνη. Είναι το μεγάλο ερώτημα, Γιάννη, και τη στιγμή θα συμπλήρωνα και εγώ που ακόμα και επί της διαδικασίας σήμερα είδαμε να υπάρχουν διαφωνίες και να δούμε πώς θα λήξουν αυτές. Συνεπώς, για το ποια θα είναι η διαφορά, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί ακόμα και αυτό θα παίξει ρόλο για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε εδώ όταν θα βγουν τα αποτελέσματα να έρθουν οι δύο υποψήφοι να κάνουν δηλώσεις και αυτές παίζουν ρόλο, ειδικά οι δηλώσεις από την πλευρά του χαμένου. Πόσο θα δείξει, πόσο θα δώσει το στίγμα της ενότητας για την επόμενη μέρα και σίγουρα μετά υπάρχουν πάρα πολλά βήματα τα οποία θα δείξουν το δρόμο. Είναι καταρχάς η παράδοση παραλαβή που θα γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο πρόεδρο που ασφαλώς ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει τον τόνο της ενότητας, αλλά μετά θα συγκληθούν τα όργανα. Θα έχουμε πολιτική γραμματεία, θα έχουμε κεντρική επιτροπή. Όπως είπες, οι κουβέντες που έχουν αλλάξει είναι βαριές και εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προηγούμενοι υποψήφοι, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσακαλώτος, πώς θα κινηθούν, τι γραμμή θα δώσουν. Συνεπώς, επίσης, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο συνέδριο το οποίο έπεται και τι θα καταγράψουν εκεί οι δυο τους. Και τι θα καταγράψει ο νέος πρόεδρος σε σχέση με το συνέδριο, την Κεντρική Επιτροπή, το νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τα νέα όργανα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση για την επόμενη μέρα και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι απεσιόδοξοι και λένε ότι αν δεν υπάρξει η διάσπαση, που αυτή ενδεχομένως να μην γίνει αμέσως, θα δούμε πολλά επεισόδια μπροστά μας, προοικονομούν ότι ενδεχομένως πιο σύντομα δούμε κάποιες αποχωρήσεις τελεχών, τα οποία έχουν διαφωνήσει εξ αρχής με κάποιους από τους υποψηφίους. Και βεβαίως υπάρχουν και στελέχη, να θυμίσω Γιάννη, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει επί της διαδικασίας όλης που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν απομακρυνθεί. Δεν μετέχουν όλο αυτόν τον καιρό. Και εκεί αναμένεται να δούμε και νέες ομαδοποιήσεις. Συνεπώς, είναι ένας γρίφος για τον ΣΥΡΙΖΑ η ενότητα την επόμενη μέρα. Και σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ο οδηγός για να δούμε πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια. Αυτό και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Αντώνη Ατζολέτο.